Γιατί επιλέγουμε να ταξιδέψουμε? Γιατί επιλέγουμε να αφήσουμε στο για μερικές ώρες αυτό που έχουμε φτιάξει ως καθημερινό περιβάλλον για να ζήσουμε κάτι του εντελώς διαφορετικό? Αυτά που θα δείτε σε αυτό εδώ το βίντεο και όσα έχετε δει σε όλα τα προηγούμενα, τα μέρη, οι διαδρομές μέσα στη φύση, οι εικόνες, τα τοπία και η αφήγηση, όλα αυτά είναι ένα πολύ μικρό μέρος μιας εκπληκτικής για μένα εμπειρίας. Για μένα είναι μια απλή καταγραφή όσων υπάρχουν γύρω μας, γιατί κανένα βίντεο δεν μπορεί να αποδώσει απόλυτα τα συναισθήματα της στιγμής όταν θα βρεθείς στην ησυχία του βουνού ή δίπλα στο αεράκι της θάλασσας, όταν θα μιλήσεις ή θα γελάσεις με ανθρώπους που δεν ήξερες πιο πριν, όταν θα πάρεις εκείνη τη στροφή στο βουνό με τη μηχανή σου και η ευχαρίστηση θα γεμίσει το μυαλό σου, όταν θα μοιραστείς την ίδια στιγμή με την παρέα σου τα ίδια πράγματα. Όλα αυτά είναι δώρα που θα τα ζήσεις, αλλά δεν μπορείς να τα αποτυπώσεις και να τα μεταφέρεις στους άλλους μέσα από μια κάμερα. Και σε πολλές από αυτές τις στιγμές βλέπεις πόσο πιο απλή μπορεί να είναι η ζωή σου και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Και όλα αυτά σε κάνουν να το ζητά συνέχεια. Και γι' αυτό οι Κυριακές μας έχουν γίνει τόσο πολύτιμες, γιατί σου δίνουν την ευκαιρία να επιλέξεις πού θα πας και τι διαφορετικό θα κάνεις. Σήμερα δεν επέλεξα κάποιο συγκεκριμένο προορισμό, το συνηθίζω άλλωστε τελευταία. Κι όμως ήδη γνωρίζω πως έχω, απλά θα τον βρω στην πορεία. Το να ταξιδέψει κάποιος μόνος του κάνει αρκετούς να αναρωτιούνται: τι έπαθε αυτός, τον πείραξε κανείς, χάζεψε, δεν φοβάται? Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή από όσο φαντάζεστε, μόνο δυστυχισμένος δεν είναι. Πολύ απλά γιατί είναι ελεύθερος. Ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει και όπου το θέλει. Τόσο απλά. Και έχει την ελευθερία να το απολαύσει με το δικό του τρόπο και να ανακαλύψει τον δικό του δρόμο. Και πιστέψτε με, είναι ελάχιστες οι φορές που δεν μίλησα ή γνώρισα κάποιον σε κάποιο ταξίδι. Άρα κάθε άλλο παρά μοναχικό είναι. Σαφέστατα, μια καλή παρέα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Ορισμένες φορές όμως η καλύτερη συντροφιά είναι ένα σακίδιο στην πλάτη και μια κάμερα ή μια φωτογραφική μηχανή. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί το τελικό μου προορισμό. Μπορεί να είναι ένα όμορφο γραφικό χωριό στο βουνό, ένα παγκάκι σε μια παραλία, μια ταβέρνα δίπλα στο κύμα. Θα μπορεί να είναι πραγματικά οτιδήποτε. Λίγη ώρα μετά βρέθηκα στην Αγία Άννα. Έκανα μια μικρή στάση για να επιλέξω αν θα συνεχίσω βόρεια ή αν θα κινηθώ δυτικά προς τον Ιβοϊκό κόλπο. Σταμάτησα λίγο έξω από την Αγία Άννα. Τώρα έχει εδώ μια βρύση, γι' αυτό μπορεί να ακούγεται και το νεράκι, το ωραίο, το δροσερό, το οποίο όμως δεν μου αρέσει γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Πρέπει να συνεχίσω μία προς τα πάνω, να δούμε πού θα βγάλω. Περίπου 10 χιλιόμετρα από την Αγία Άννα και ακολουθώντας ένα στενό δρόμο μέσα στα Πεύκα υπάρχει το φαράγγι του Νηλαία, ένα μέρος γνωστό στους περιπατητές με έναν εντυπωσιακό καταράκτη και μία ιστορική σπηλιά. Ίσως τελικά αυτός να ήταν και ο σημερινός μου προορισμός. Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες βρέχει συνέχεια και ο δρόμος νομίζω ότι είναι μόνο για εντούρο μηχανή και όχι για τον χοντρομούρη. Οπότε θα πρέπει να βρω κάτι άλλο. Πριν όμως φύγω και συνεχίσω προς τα πέρα, θέλω να ακούσετε αυτό. Γαμάτο έτσι.
καμιά φορά ακόμα και το παιχνίδι είναι ένα μέρος του ταξιδιού. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και απολαύστε τη στιγμή. Αν ταξιδεύετε με την παρέα σας, αφήστε πίσω το πρόγραμμα για την ώρα για λίγο, ενώ αν ταξιδεύετε μόνοι, βρείτε ένα μέρος το οποίο θα σας ηρεμήσει ή θα σας κάνει για να χαμογελάσετε. Κάντε γενικότερα κάτι έξω από τα τυποποιημένα. Γιατί η ευχαρίστηση, ακόμα και από κάτι που φαίνεται στους άλλους χάζο ή αστείο, θα σας δώσει άλλη μία παράγραφο στην εμπειρία που θα πάρετε μαζί όταν γυρίσετε το βράδυ στο σπίτι σας. Θα φτιάξω συνεπιβάτη. Έλα. Ένα χέρι εδώ. Έτοιμος. Αφού περιπλανήθηκα στους ορεινούς δρόμους κάπου ανάμεσα στα βουνά, σκέφτηκα πως θα μπορούσα να πάω στους παπάδες, να αράξω δίπλα στους καταράκτες. Όμως και εκεί βρήκα πάλι τις ίδιες δυσκολίες. Για να καταλάβεις πόσο δεν πάει, αυτό το έκανα πριν από λίγο. Ο δρόμος μου με έβγαλε στην Κερασιά, ένα ορεινό χωριό στο Ξηρό Όρος. Εδώ βρίσκεται το Μουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών, όπου φυλάσσονται απολιθώματα θηλαστικών που έζησαν στην Εύβοια πριν από περισσότερα από 6 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά δυστυχώς το μουσείο ήταν κλειστό, για να σας δείξω κάποια από αυτά. Είναι εντυπωσιακό πως στη μέση του πουθενά, όχι σε κάποιο κέντρο ή σε κάποιο κοσμοπολίτικο μέρος, μπορείς να βρεις πραγματικούς θησαυρούς. Ας πούμε αυτό, ένα μικρό χωριό πνιγμένο στη φύση στο βουνό στεγάζει ένα τεράστιο μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου. Και λίγο πιο κάτω από εδώ βρίσκονται και οι καταράκτες του Δρυμώνα, είχαμε πάει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Καμιά φορά στα λιγότερα γνωστά μέρη λοιπόν μπορείς να βρεις πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορείς να φανταστείς. Και κάπου εκεί άρχισα να σκέφτομαι την επιστροφή. Να κλείσω ένα κύκλο από τη βορειοανατολική πλευρά της Εύβοιας από το Αιγαίο μέχρι το μπλε του βόρειου Βοϊκού κόλπου και από εκεί στην αφετηρία. Είχαν περάσει τόσες ώρες, αλλά ήταν σαν να είχα μόλις ξεκινήσει. Ένας καφές στα όρθια μου ήταν αρκετός. Η σκέψη του να καθίσω κάπου να φάω δεν μου πέρασε καν από το μυαλό μου όλη αυτή την ώρα. Ο καθαρός αέρας, το πράσινο, οι εικόνες, η ησυχία ήταν ό,τι χρειαζόμουν και μόνο. Και σε λίγη ώρα θα ανακάλυπτα και τον τελικό μου προορισμό. Κάθεσα εκεί για αρκετή ώρα, χαζεύοντας το γαλάζιο της θάλασσας και απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη χαλάρωση. Πέρασα τόσο απλά και αυθόρμητα μια μέρα που με γέμισε με εικόνες από τη φύση και την ευχαρίστηση της οδήγησης. Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε όλοι για να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Και στο μυαλό μου ήδη έφτιαξα την επόμενη απόδραση με τους φίλους μου, αυτή που θα σας δείξω στο επόμενο επεισόδιο. Δημητσάνα, θα πιούμε ένα καφεδάκι.